Ο Γιάννης Μιλόπουλος γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη. Πατέρα του ήταν ο Ανδρέας Μιλόπουλος από το Σοχούμ της Ρωσίας. Μητέρα του η Άννα Διακογιάννη από τη Σύμη Δωδεκανήσου. Στη Σύμη πηγαίνει κάθε καλοκαίρι όπως και στα Χανιά. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Ανδρέα και της Ιωάννας. Ο Ανδρέας σπουδάζει ηθοποιός, η Ιωάννα είναι ψυχολόγος με ακαδημαϊκή καριέρα. Το 1976 αποφύτησε από το εξατάξιο γυμνάσιο του πειραματικού σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κάνει ακόμη παρέα με τους συμμαθητές του με τους οποίους βρίσκεται σε εβδομαδιαία βάση. Το 1982 απέκτησε το δίπλωμα πολιτικού μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Απιθίτα, ενώ ακολούθησε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το 1994 φεύγει στον Καναδά για μεταδιδακτορική έρευνα στη Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ιόρκ. Εκεί αποκτά από τους πρώτους Έλληνες ειδίκευση στο περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αηφορία. Το 1997 ξεκινά την ακαδημαϊκή του πορεία ως επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμια του Καναδά και υπότροφος της Καναδικής Κυβέρνησης. Το 1990 ξεκινά η πορεία του ως λέκτορα στο τμήμα πολιτικών μηχανικών και εξελίσσεται έως το 2003, οπότε γίνεται καθηγητής στην έδρα στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1996 ως σήμερα συμμετέχει ως εμπειρογνώμων σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης σε Επιτροπές Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Yeah. Είναι συγγραφέα περισσότερων από 100 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων στι περιοχέ τη ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, τη βιώσιμη υδατική πολιτική και τη αηφόρου ανάπτυξη για το περιβάλλον. Στη διάρκεια τη ακαδημαϊκής του σταδιοδρομία, αναπτύσσει έντονη συνδικαλιστική δράση. Μεταξύ άλλων, από το 2002 στο 2007, διατέλεσε πρόεδρο του ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΙΘΙΤΑ, ενώ πρωταγωνιστή στην υπόθεση τη Αρτινιέρα. Το 2010 εκλέγεται για τέσσερα χρόνια πρίτανη στο ΑΠΙΘΙΤΑ και το έτο 2013-2014 γίνεται πρόεδρο και μέλο του Προεδρείου τη Συνόδου των Πριτάνεων τη Ελλάδο. Το 2016 μέχρι και σήμερα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αττικό Μετρό ΑΕ του μεγαλύτερου δημόσιου κατασκευαστικού φορέα της χώρας. <Κι> λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώ σα βρίσκω. Μ' αρέσουν αυτέ οι εκπομπέ τύπου. To know us better, to know us better. Να, να γνωριστούμε καλύτερα. <laughs> καλύτερα. <laughs> Φυσικά, Γεια γιατί σας. η αλήθεια είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, τα έξι τελευταία που θυμάμαι, σα φιλοξενούσαμε εδώ αποκλειστικά για τι ανάγκε ενό ρεπορτάζ. Ναι. Μια είδηση και τίποτε άλλο. Και δεν δίνεται η δυνατότητα μέσα από άλλε εκπομπέ, φέτο ευτυχώ μα δόθηκε. Να γνωριζόμαστε καλύτερα με πρόσωπα τη πόλη τα οποία διαδραματίζουν πολύ σοβαρό ρόλο και γράφουν ιστορία ε, με έναν τρόπο. Αλλή, μόνο αν δεν του ε, ε, ξέρουμε καλύτερα. Τώρα, ε, η αλήθεια είναι ότι το ραντεβού μα ε, για αυτή τη συνέντευξη κλείστηκε πριν από 15 μέρε. <laughs> αλλά δεν, ε, δεν ήξερα ότι σήμερα είναι η επίμαχη μέρα, αυτή για την οποία ξεκινούν οι εργασίε για το σταθμό του μετρό τη ε, Βενιζέλου. Και... Ούτε, ούτε εγώ το ήξερα τότε. όταν το ξέρατε το, τότε. Να ότι η, σημερινή, η πολύ σημερινή ημέρα θα ήταν αυτή η δική μέρα. ημέρα. Ναι. Και αυτέ οι, οι 15 μέρε που μεσολάβησαν, η αλήθεια είναι πω είναι δεικτικό δείκτη σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα όλα όσα έχουν να κάνουν με το Μετρό τη Θεσσαλονίκη. Ε, Σήμερα στις 2 η ώρα έχετε ραντεβού με τους φορείς για να τους ενημερώσετε. Σήμερα ουσιαστικά είναι και η τυπική μέρα της έναρξης των εργασιών για αυτό τον περίφημο σταθμό. Της οποίος... κατασκευής του τελευταίου σταθμού του σταθμού Βενιζέλου. Ναι. Mm -hmm. του περίφημου σταθμού Βενιζέλου. Uh, που έγινε μεσανατολικό εδώ που τα λέμε κύριε Μιλόπουλε. Δεν Κάκος, ήταν μια... αλλά ναι, εύκολη. συνέβηκε και αυτό. <laughs> Δεν ήταν εύκολο. Ναι. <laughs> Αυτά είναι αλήθεια. <laughs> λοιπόν, θα υποδεχτείτε τους φορείς της πόλης για να τους ενημερώσετε για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Ε, ουσιαστικά πρόκειται για κάτι το οποίο το περιμέναμε πολύ καιρό, δεν συνέβαινε. Τελικά έχουμε μία απόφαση για ένα κολοβό βέβαια μετρό, λένε όλοι, από την Ελβετία μέχρι και το Συντριβάνι. Θα είναι έτοιμο τα τέλη του 2021, οπότε θα είναι και έτοιμη η Βενιζέλου για τη σέλη κολοβό περίπτωση. Μετρό, κύριε, Μαλωστή. Αυτό Μεσχωρείτε. υποστηρίζουν οι περισσότεροι, Μεσχωρείτε ότι δεν είναι μια πολύ. ενιαία γραμμή. Είναι μια μετρό. γραμμή η οποία θα αρχίσει θα πιλωτικά μετρό. να, να λειτουργεί. Όλα τα μετρό του κόσμου δεν δόθηκαν στο σύνολό τους την ίδια μέρα. Και στην Αθήνα Πρώτα δόθηκε το τμήμα από το Σύνταγμα μέχρι την Άμυνα, την Εθνική Άμυνα. Μετά δόθηκε από την Εθνική Άμυνα μέχρι τη Δουκή Συσπαγγελία. Αλλά εδώ τώρα είναι μια περίπτωση που μετά συνδέθηκε. Έτσι. Μόνο. Και από την άλλη μεριά, με συγχωρείτε δηλαδή πάρα πολύ, το έργο ξεκίνησε το 2006. Εμεί μπήκαμε μέσα ω νέα διοίκηση το 2016 και στη Βενιζέλου δεν βρήκαμε παρά μόνο αρχαία και ένα διχαστικό δίλημα αν πρέπει να μείνουν ή να φύγουν κτλ. Πώ περίμεναν δηλαδή όταν επί 10 χρόνια οι προηγούμενε διοικήσει δεν είχαν κάνει το παραμικρό στη Βενιζέλου κατασκευαστικό έργο. Ω διαμαγεία να έρθουμε εμεί και να κατασκευάσουμε το σταθμό Βενιζέλου στον ίδιο χρόνο που θα κατασκευάζονταν και το υπόλοιπο. Προφανώ και δεν χρεώνεται σε εσά όλα αυτά. Από την αυτό το άλλη όμω, γιατί είναι η ξερή ρεπορταζιακή αλήθεια ανεξάρτητα με εσά. Η αλήθεια να σα την πω εγώ με άλλα λόγια. Το 75% του έργου θα δοθεί τέλος του 20 Νοέμβριο του 20, η Καλαμαριά θα δοθεί αρχές 21 και τέλος 21 με αρχή 22 θα ενταχθεί και ο σταθμός Βενιζέλου στη γραμμή, τη βασική γραμμή της Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Όλα τα άλλα, τα κολοβά και τα λοιπά νομίζω είναι άχρηστα. Η καθυστέρηση στις αρχαιολογικές εργασίες και στην Αγία Σοφία θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση του έργου. Όχι. Όχι, η χρηματοδότηση του έργου, και αυτό είναι ένα άλλο αστικό μύθο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Η χρηματοδότηση του έργου είναι απολύτω εξασφαλισμένη και θα σα πω και κάτι, κυρία Αναγνωστή, που δεν το ξέρει ο κόσμο. Με σταματά στον δρόμο και μου λένε είστε τυχεροί. Βρήκατε χρηματοδότηση τώρα και συνεχίζετε το έργο. Νομίζοντα ότι όταν το έργο είχε σταματήσει δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Είναι λάθο. Η χρηματοδότηση ήταν πάντα διασφαλισμένη. Το πρόβλημα δεν ήταν οικονομικό του μετρό. Ήταν στο μυαλό των πρώην Και σταματώ εδώ. Η επιπλέον χρηματοδότηση όμω που χρειάστηκε, γιατί άλλαξε εν μέρει ο σχεδιασμό. Η επιπλέον χρηματοδότηση δεν θα υπερβεί το 2% του συνολικού προπολογισμού του έργου, το έχω πει κατ' επανάληψη, και είναι μια χρηματοδότηση η οποία επίση είναι διασφαλισμένη. Τώρα σχετικά με τι ρυθμίσει στη Βενιζέλου, εξηγήσατε και χθε με ποιον τρόπο θα γίνουν, δεν έχει νόημα να επαναλαμβανόμαστε. Ε... Μάλλον σημασία έχει περισσότερο αυτά που δεν θα γίνουν παρά αυτά που θα γίνουν. Γιατί ακούστηκαν πολλά. Ναι. Είπαν, α πούμε, θα κλείσει η εγγνατεία. Mm -hmm. Θα μονοδρομηθεί η εγγνατεία ή θα στενέψει η εγγνατεία. Η εγγνατεια η εγνατια δεν θα κλείσει ποτέ. Κάνουμε και πυρουέτε, κυρία και αυτό... Αναγνωστίδου. Ξέρετε, θα πει πυρουέτε. Χειρουργική επέμβαση είναι ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο σαν αυτό του σταθμού τη Βενιζέλου, σε βάθο mm -hmm. 25 μέτρων κάτω από τη γη κάνουμε χειρουργικέ κινήσει προκειμένου να μην διακόψουμε την κυκλοφορία καθόλου στην Εγνατία. Η Εγνατία λοιπόν θα μείνει ανέπαφη. Έτσι. Αυτό το οποίο θα αλλάζει κατά διαστήματα είναι η Βενιζέλου, η οποία θα κλείνει για μικρά διαστήματα και πάντω ανεξάρτητα το πάνω κομμάτι από την Εγνατία από το κάτω από την Εγνατία. Ώστε ποτέ να μην συμβεί ολόκληρη η Βενιζέλου δηλαδή να είναι σταματημένη. Η πρώτη, το πρώτο πράγμα που θα καταλάβουμε η Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου είναι αρχέ του 2018, ναι. όπου οι τρει λωρίδε θα γίνουν δύο και σταδιακά θα γίνει μία λωρίδα, και το καλοκαίρι του 18 για δύο μήνε. Μέσα στο καλοκαίρι, επίτηδε όπω καταλαβαίνετε, γιατί το καλοκαίρι είναι μια εποχή με λιγότερη κίνηση στου δρόμου, θα κλείσει το κάτω τμήμα τη Βενιζέλου από την Εγνατεία για δύο μήνε, Ιούλιο και Αύγουστο. Στη συνέχεια θα ξανανοίξει και μετά θα κλείσει, τον Οκτώβριο θα κλείσει για άλλου δύο μήνε το πάνω τμήμα τη Βενιζέλου. Έτσι ώστε προσπαθούμε η όχληση η οποία θα προκληθεί στην περιοχή να είναι η ελάχιστη δυνατή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι Λαμαρίνε θα βρίσκονται 150 μέτρα μακριά από εισόδου καταστημάτων στην πλατεία του Καπνεργάτη. Κάποιοι ιδιοκτήτε λένε ότι θα κλείσουν θα είναι... τα μαγαζιά τους. Ε, στο εργοτάξιο τη Δελφών ξέρουμε πολύ καλά ε, ότι υπάρχει ένα νεκροταφείο καταστημάτων και, λέτε... και θα ήθελα να σας ρωτήσω ναι. εάν προβλέπονται αποζημιώσεις ναι. έστω και τώρα, θα σας πω. τόσα χρόνια μετά. Θα σας πω. Αποζημιώσει στα δημόσια έργα δεν προβλέπονται, διότι δεν προβλέπονται από τον νόμο. Δεν είναι υπόθεση αυτή τη Αττικό Μετρό, η δική mm -hmm, μου προσωπικά. Mm -hmm. Και δεν προβλέπονται, γιατί τα δημόσια έργα είναι έργα κοινοφελή, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο του κόσμου, τη κοινωνία. Άρα, καταλαβαίνετε ότι ένα, δύο ή τρει άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν. Αυτή είναι η λογική του νόμου. Δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο για να ικανοποιηθεί το κοινωνικό αίτημα χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Ακόμη και αν αυτό το έργο διαρκέσει αυτό... περισσότερο από 30 χρόνια, τώρα, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα και πραγματικά εγώ είμαι ο τελευταίο που πρέπει να απολογηθώ γιατί καθυστέρησε το έργο. Ε, και. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να κάνω και κάνω είναι να διαβεβαιώνω του καταστηματάρχε, του επιχειρηματίε, του εμπόρου, του πολίτε mm. -hmm. Θεσσαλονίκη, εσά, τα κανάλια, ότι το έργο θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή η Αττικό Μετρό να κάνει για να επανορθώσει το μεγάλο πρόβλημα που προκλήθηκε τα προηγούμενα πράγματι χρόνια, να τελειώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό βάζουμε λοιπόν διπλέ βάρδιε στη Βενιζέλου. Ναι. Δηλαδή η Βενιζέλου θα δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό θα δείτε ότι στη Βενιζέλου θα έχουμε δουλειά και Σαββατοκύριακα, θα δουλεύουμε και το Σάββατο, προκειμένου το έργο να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Και αυτό που έχω να πω στου επιχειρηματίε, στου καταστηματάρχε τη περιοχή που ενδεχομένω θα στριμωχτούν από τι λαμαρίνε τώρα στη Βενιζέλου, είναι ότι το 20 με 21 τα μαγαζιά του θα γίνουν μαγαζιά γωνία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να αντέξουν δύο-τρία χρόνια, προκειμένου να είναι τα μαγαζιά του στον κεντρικότερο σταθμό τη πόλη, από τον οποίο θα διέρχονται καθημερινά εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι. 300.000 άνθρωποι καθημερινά, κυρία Αναγνωστίδου, θα χρησιμοποιούμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι ήταν Έτσι. και προετοιμασμένοι πως θα συμβεί αυτό. Από την άλλη όμως τώρα, υπάρχει και το επιχείρημα που έχει να κάνει με την οικονομική κρίση που πώς κανείς να μπορέσει να βάλει από στην άκρη χρήματα. όταν. την άλλη βέβαια μεριά έχω να πω το εξή. Ότι ενώ η Βενιζέλου θα υποστεί αυτέ τις οχλήσεις που συζητάμε τώρα, η Μοναστηρίου λίγο παραδίπλα θα αποδεσμευτεί. Ναι. Δηλαδή, μπροστά στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και στο Βαρδάρι, στου δύο μα σταθμού, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τα κατασκευαστικά, μαζεύουμε τι λαμαρίνε, μαζεύουμε τι καταλήψει και άρα ανασύρουμε. Δηλαδή, μετά τη μοναστήριου και την ε, Δελφών, οι οποίε θα απελευθερωθούν. θα απελευθερωθεί και η Δελφών. Ταυτόχρονα. Ε, Αρχέ τη χρονιά, Ναι, ταυτόχρονα σχεδόν. Αρχέ ναι. τη χρονιά, Γενάρη με Φλεβάρι, η Δελφών θα αποδοθεί πλήρω ξανά σε κυκλοφορία. Είπατε ότι υπάρχει νεκροταφείο και έχετε δίκιο στην περιοχή εκεί. Και η στάση Φλέμινγκ και η στάση Ανάληψη, οι δύο σταθμοί δηλαδή αυτοί θα είναι ολοκληρωμένοι αρχέ του 2018. Mm -hmm. Και άρα θα απελευθερωθούν και αυτοί οι δρόμοι, και έπεται και συνέχεια. Για το 18 δηλαδή. Ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είμαι έτοιμο σε αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίε. Αλλά η Μοναστηρίου και η Δελφών είναι οι πρώτοι δρόμοι που θα απελευθερωθούν αρχή του 2018. Άρα λοιπόν από το 18, από σήμερα, α το πούμε έτσι και αρχή μετά. Του αρχή του 2018? Δηλαδή τώρα, σε δύο μήνε. Σε δύο μήνε. Αρχέ το Γενάρη του 18, λοιπόν, οι μοναστηρίου στο σταθμό και, στο, και, στο, και στη Δημοκρατία, στο Βαρδάρι, και οι δελφών στη Φλέμιν και στην Αναλήψιος, αποδίδονται σε κυκλοφορία. Απίστευτο, γιατί εγώ και... συνομιλώ, ξέρετε, από τον μπαλκόνι μου με τον Γερανό ναι. καθημερινά. Βρίσκομαι ανάμεσα αναλήψεω και στην Αναλήψεω. Καταλαβαίνω όμως ότι λύψει. το σπίτι σας θα είναι μπροστά στην, <laughs> στη στάση στη στάση, στο ναι, σταθμό ναι, του αυτό μετρό. Θα είναι προνομιακό. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκέπτονται αυτοί που. Κάνουν μια τελευταία υπομονή. Εγώ αυτό το οποίο ζητώ από του συμπολίτε μου του Θεσσαλονίκη είναι να κάνουν μια τελευταία υπομονή. Ναι. Μια τελευταία ανάσα. Φάγαμε το γάιδαρο τόσα χρόνια με κακέ, άδικε καθυστερήσει. Α μην το ξανασυζητήσουμε. Απολύτως. Φτάσαμε στην ουρά όμω και βλέπετε ότι τώρα τρέχουμε. Λοιπόν, α μην γίνει η ουρά ε, το τελευταίο εμπόδιο, α βοηθήσουμε όλοι, α δείξουμε κατανόηση όλοι, ώστε το 20 να έχουμε όλοι μετρό στη Θεσσαλονίκη και το 21 με αρχή 22 να ενταχθεί και ο σταθμό τη Βενιζέλου, που είναι ο τελευταίο σταθμό ο οποίο έμεινε πίσω για τα γνωστά ζητήματα του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια άλλη Θεσσαλονίκη, κυρία Ναγνωστή. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε, χωρίς να θέλω και να έχω καμία διάθεση να κάνω τη δική σας αγιογραφία, κύριε Μιλόπουλε, ότι με το που αναλάβατε δόθηκε λύση στο μετρό. Εσείς που αποδίδετε αυτή την καλή εξέλιξη. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω γιατί κόλλησε το μετρό και μπορώ να σας πω τι κάναμε και το ξεκολλήσαμε και το αναστήσαμε. Ε, σχεδιασμοί, κακέ κακές και λάθο διλήμματα, διχαστικά διλήμματα, η αρχαία ή η μετρο δηλαδή, mm -hmm. οδήγησαν τι προηγούμενε διοικήσει στο να σταματήσουν ένα έργο, όχι μόνο που το χρειάζονταν η Θεσσαλονίκη, αλλά να σταματήσουν και τη χρηματοδότηση ενό έργου που ήταν εγκεκριμένη. Για σκεφτείτε λίγο, είμαστε σε περίοδο κρίση. Λέμε ότι χρειαζόμαστε επενδύσει, νέε επενδύσει. Και έχουμε μια ήδη εγκεκριμένη επένδυση ενό δι ευρώ και την παγώνουμε, τη σταματάμε, για οποιοδήποτε λόγο, ιδιοληψιών ή, ή οτιδήποτε. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ αδιανόητο. Άρα λοιπόν, όταν ήρθαμε, η εντολή που είχαμε από την πολιτική ηγεσία, από την κυβέρνηση, αλλά και η δική μου βούληση, αν θέλετε, η οποία συνέπεσε απολύτω με την εντολή που είχα, mm -hmm. ήταν τελειώστε το έργο. Mm -hmm. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι φορεί που μέχρι προχθέ δεν μιλούσαν μεταξύ του. Εγώ, όταν παρέλαβα από τον τους προηγούμενο πρόεδρο, ε, δεν ξέρω αν του μονιάσαμε, πάντω κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι. <laughs> Εγώ όταν Κάτι παρέλαβα από τον προηγούμενο τραπέζια, πρόεδρο, αλλά... ναι. το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν κατηγόριε για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, κατηγόριε για την Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκη και κατηγόριε για το Υπουργείο Πολιτισμού. Όταν κάνει ένα έργο, κυρία Αναγνωστήδου, ένα μεγάλο έργο σαν αυτό που είναι το Μετρό και στον Πειραιά που κάνουμε έργο και στην Αθήνα που ξεκινάμε τώρα τη γραμμή 4, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι φιλιώνει με την τοπική <laughs> κοινωνία. Διότι το έργο αυτό απευθύνεται στον κόσμο τον τοπικό. Δεν μπορεί να πα εσύ εκεί σαν κατακτητή και να επιβάλλει στον κόσμο πράγματα. Για το δικό του καλό πριν από αυτού για αυτού. Mm -hmm. Πρέπει να έχει τη λογική ότι εσύ έρχεσαι εδώ να λύσει προβλήματα. Άρα, μιλά με τον Δήμαρχο, με τον όποιον Δήμαρχο. Εγώ δεν λέω για τον Γιάννη τον Μπουτάρη που συμπίπτει και είμαστε και φίλοι χρόνια και τον γνωρίζω, α το πούμε έτσι. Αλλά και με τον Διάβολο μιλά, προκειμένου να κάνει ένα έργο το οποίο θα, θα σώσει μια πόλη. Άρα, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάναμε, και νομίζω και το πιο καθοριστικό απ' όλα. Ηταν ότι κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι. Στην πολιτική κόλλα, λοιπόν. Ναι. Μιλήσαμε με το Δήμο, μιλήσαμε με την Εφορία Αρχαιοτήτων, μιλήσαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Σχεδιάσαμε μαζί και υποβάλαμε ένα, μια μελέτη ενό έργου που ήθελε αυτό που ήταν το αίτημα τη Θεσσαλονίκη και δεν το άκουγαν στην Αθήνα τόσα χρόνια. Και εδώ ίσω φταίει και το ότι είμαι και εγώ Θεσσαλονικό, αυτό που είπατε δηλαδή, να βάλω και αυτή τη διάσταση. Πιθανόν εδώ να μπαίνει και αυτό το, το, το θέμα ότι ήμουν Θεσσαλονικό και ήμουνα και Πρίτανη και είχα πάρει το μέρο του Μπουτάρη και των υπολείπων που έλεγαν ότι θέλει, η πόλη θέλει και αρχαία και μετρό. Γι' αυτό και ξέρω πολύ καλά ότι στην περίπτωση που εκείνη την εποχή ήσασταν πρόεδρο, ποια θα ήταν η θέση σα. Ναι. Ήταν αυτή λοιπόν. Ε, ήταν εξ από την Βρετανία ακόμα και να πω και αυτό που ίσω δεν το ξέρει ο κόσμο. Ε, όσο ήμουν Πρίτανη, δεν πήραμε απλώ θέση ω πανεπιστήμιο υπέρ του ότι η πόλη θέλει και αρχαία και μετρό. Κάτσαμε κάτω και υποβάλαμε τρει εναλλακτικέ προτάσει για τρεις εναλλακτικές μελέτες για τον σταθμό Βενιζέλου, ταυτόχρονη συνύπαρξης των αρχαίων και του σταθμού. Εκείνη την εποχή που αν θυμόσαστε καλά και η διοίκηση της Αττικό Μετρό τότε και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Υποδομών τότε διαρρήγνιαν τα ημάτια τους ότι δεν υπάρχει τεχνική λύση ταυτόχρονης συνύπαρξης. Το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης λοιπόν τότε υπέβαλε τρεις Τέτοιε εναλλακτικέ προτάσει. Εγώ ο ίδιο κατέβηκα στην Αθήνα και τι παρουσίασα στην Αττικό Μετρό. Δυστυχώ πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Και μάλιστα ο τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, ο οποίο σήμερα Κάνει και κριτική, είναι λαλίστατο στην κριτική. Δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο όταν του ζήταγα να του παρουσιάσουμε τι τρει προτάσει του Πολυτεχνείου. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμουν κι εγώ παρόν, το θυμάμαι και ίσω έχετε και το βίντεο να το δείξετε κάποια στιγμή. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, α πούμε έτσι, ε, πώ να το πω, ρίσκαραν την επιστημονική του αξιοπρέπεια λέγοντα ένα ψέμα. Ότι δηλαδή στη Βενιζέλου δεν γίνεται τα ταυτοχρόνω να έχουμε λύση ώστε να έχουμε και σταθμό και αρχαιότητε. Αυτό το πράγμα βρέθηκε κάτι η λύση, γιατί χάνεται. η λύση υπήρχε. Η ναι. λύση υπήρχε ούτω ή άλλω. Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμό σε κάποια πρόσωπα. Άρα λοιπόν Μεγάλο... το πρώτο πράγμα είναι ότι φιλιώσαμε, Το δεύτερο ναι. πράγμα είναι ότι κάτσαμε κάτω και βρήκαμε τεχνική λύση για αυτό που μα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τεχνική λύση. Mm -hmm. Και το τρίτο πράγμα μπορώ να σα πω είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Πάρα πολύ. Μεγάλο δουλειά. καράβι, νύχτα μέρα. Ιατικό μετρό, ναι. ε, μεγάλε φορτούνε. Αν συγκρίνατε τι ημέρε που δικούσατε στο Πανεπιστήμιο Σπρίτανη με αυτέ τη Αττικό Μετρό, ποιε κερδίζουν περισσότερο τη συμπάθειά σα. Τι μέρε ή τι νύχτε, να συγκρίνω. Δεν το ξέρω. Και Αν ήταν πιο μέρε οι νύχτε. Κοιτάξτε, <laughs> κύριε Αναγνωστήβη, <laughs> <laughs> να σα πω κάτι. Το Πανεπιστήμιο ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για μένα. Όπω ήταν το μεγαλύτερο σχολείο που μου έδωσε το δίπλωμα και μετά το διδακτορικό και μετά, α το πούμε, την εμπειρία την επιστημονική του καθηγητή. Έτσι και η διάρκεια τη Πρετανία ήταν μια δοκιμασία την οποία και να θέλει να την παραγγείλει κάποια στιγμή για τον εαυτό σου ή να ζητήσει να πα σε ένα σχολείο, σε ένα πανεπιστήμιο να την αποκτήσει, δεν την αποκτά. Ήταν μια δοκιμασία όπου ολόκληρο τότε το κράτο με του δικαστέ του και του εισαγγελεί του είχαν πέσει επάνω μα και προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι αυτά που λέγαμε δεν τα λέγαμε επειδή τα πιστεύαμε, τα λέγαμε επειδή ήμασταν λαμόγια. Να σα το πω έτσι. Και μάλιστα πήγαμε και στα δικαστήρια, ήθελα, φτάσαμε να μέχρι ζητήσω. να κάτσουμε στο, στο, mm -hmm. στο έδρανο ας πούμε του κατηγορουμένου. Ε, κατηγορούμενοι για πράγματα τα οποία αποδείχθηκαν ότι ήταν ψευδή. καμία η θητεία σα στην Βρυτανία είχε καλέ αλλά και μαύρε σελίδε. Ο τύπο τη εποχή έγραφε για χρυσέ τουαλέτε και χιλιάδε ευρώ έτσι, έτσι, για να θυμίσω εγώ στο σπίτι Να, να διότι, μην διότι, τα θυμίσουμε τώρα και στενοχωρηθούμε. Ε, εγώ θα ήθελα. Ήταν μια να μεγάλη μου δοκυμασία. πείτε, δοκιμασία. Είχατε, δεχθεί δεχτεί ουσιαστικά μια πολύ δυνατή συγκοφαντική επίθεση. Πήρε τη δικαστική οδό αυτό το πράγμα, αυτέ οι υποθέσει. Θέλω να ξέρω που βρίσκονται σήμερα. Έχουν τελεσίσει Εκλήσεις. Έχετε, έχετε αθώοθει σε όλα. Σε όλα, σε όλα. Σε όλα, αποδείχθηκαν, και για όλα. όλα αποδείχθηκαν ότι ήταν συκοφαντικά και ψέματα. Mm -hmm. ε, το μόνο μου παράπονο. Πού τι αποδίδετε ότι... εσεί όμω, ε, κύριε. Θα σα πω. Ε. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι όλε εκείνε οι εφημερίδε που τότε συκοφαντικά με κατηγορούσαν, mm -hmm. καμία δεν έγραψε ότι οι υποθέσει έκλεισαν και ότι αθώθηκαν. Μα γι' αυτό και δεν το ξέρουμε και αναγκάστηκα να σα ρωτήσω στην έρευνα ε, που έκανα. Πού το αποδίδω. Κοιτάξτε να σα πω κάτι. Τα πανεπιστήμια είναι ένα πάρα πολύ διόρυθμο ευαίσθητο πνευματικό χώρο. Η ε, οποιαδήποτε προσπάθεια άλλωση ή φήμωση των πανεπιστημίων, επειδή έχει να κάνει με πνευματικό κόσμο, με πνευματικού ανθρώπου, αλλά και νέα παιδιά, είναι μια προσπάθεια αποτυχημένη. Υπήρξε λοιπόν αυτή η προσπάθεια την εποχή εκείνη, από το 10, 11 και συνέχεια 12 κλπ. Τα πανεπιστήμια να αλωθούν και να φημωθούν. Δηλαδή, τι, να περιοριστεί η αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων και οι ακαδημαϊκέ ελευθερίε. Αυτό το πράγμα, εγώ ω Πρίτανη, εμεί ω Πριτάνη, εμεί ω Σύγκλητο και όλοι οι Πριτάνοι τη Ελλάδα με τη Σύνοδο των Πριτάνιων, όπω αντιλαμβάνεστε, το υπερασπιστήκαμε και το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Διότι αυτό που θέλανε να αποδείξουν είναι ότι δεν είναι αυτά που τα λέμε επειδή ήμασταν ιδεολόγοι ή επειδή υπερασπιζόμασταν την αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά τα λέγαμε επειδή ήμασταν λαμόγια. Τα λέγαμε επειδή κάναμε χρυσέ τουαλέτε, τα λέγαμε επειδή είπανε πολλά εναντίον μα. Ε, ε, μια ότι βρώμικη προσπάθεια, ένα βρώμικο πόλεμο. Η πολιτική σα τοποθέτηση έπαιξε ρόλο. Εσεί είχατε μια πλούσια πολιτική διαδρομή με επανατοποθετήσει στον πολιτικό χάρτη. Δεν ξέρω η σημερινή σα πολιτική τοποθέτηση ποια είναι. Ε, για παράδειγμα, χθε είχαμε και το debate τη ε, ε, κεντροαριστερά με του ε, νέα ε, υποψήφιους. Ποιον στηρίζεται στη διαδικασία τη διαδοχή για τον νέο αρχηγό τη ε, κεντροαριστερά. Δεν αυτό. ξέρω. Εάν ε, ε, εσεί ε, θα επιλέγατε κάποιον, ποιο θα ήταν αυτό κατά την άποψή ε, σα. Ε, και το ρωτώ κάτι. γιατί είχατε έτσι μια ενδιαφέρουσα πορεία με διάφορε θέσει. Αν δεν απαντήσω, θα σα απαντήσω ειλικρινά. Από το 9, 10 και μετά απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον χώρο της Κεντροαριστεράς και από το ΠΑΣΟΚ. Διότι διεπίστωσα ότι από κάποια στιγμή και μετά ε, λειτουργήσε υπέρ ενός συστήματος συμφερόντων, αν θέλετε, και ακολούθησε μία γραμμή νεοφιλελευθερισμού, την γραμμή της παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν η κύρια υπεύθυνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας mm -hmm. και δεν διαφοροποιήθηκε από αυτό. Αυτό το πράγμα συνέπεσε με τον τότε νόμο Διαμαντοπούλου και με το μεγάλο αγώνα που δώσαμε ώστε αυτό ο νόμο να μην περάσει τα πανεπιστήμια, για να μην φημωθούν τα πανεπιστήμια, να μην αλωθούν τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια να συνεχίσουν να είναι χώρο ελεύθερη σκέψη. Και αντιλαμβάνεστε ότι από τότε έχω διαρρήξει κατά κάποιο τρόπο τι σχέσει μου με τον πολιτικό αυτό χώρο. Όχι με την έννοια του ότι άλλαξα εγώ. Άλλαξαν αυτοί. Και να πω κάτι, δεν άλλαξαν μόνο στην Ελλάδα. Η σοσιαλδημοκρατία άλλαξε και στην Ευρώπη. Αν δείτε και τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, αναγκάστηκαν όλα και σύρθηκαν πίσω από δεξιέ κυβερνήσει. Και αναγκάστηκαν όλα και άλλαξαν πολιτική ατζέντα και έγιναν περισσότερο νεοφιλελεύθερα. Εγώ πιστεύω ότι. Ο Αλέξη Τσίπρα τα νοστήριο... εκφράζει αυτά. Ο Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτό ο οποίο πρώτο μίλησε ότι πρέπει στην Ευρώπη να αλλάξουμε ατζέντα και ότι ο μεγάλο κίνδυνο σήμερα και ο μεγάλο αντίπαλο είναι ο νεοφιλελευθερισμός Και εγώ το ασπάζομαι απολύτω αυτό και το έχω γράψει και στο βιβλίο μου και στα άρθρα μου. Τι πιστεύω, Πιστεύω ότι σήμερα η διάκριση δεξιά-αριστερά, η διαχωριστική γραμμή, αν θέλετε, μεταξύ δεξιά και αριστερά, είναι η νεοφιλελεύθερη οικονομική αντίληψη. Υπάρχει ο νεοφιλελεύθερο επιθετικό οικονομικό ρυθμό, αν θέλετε, ο οποίο έχει επιβληθεί από τα κέντρα αυτά τα οποία ελέγχουν σήμερα τον πλούτο του κόσμου και στην Ελλάδα και στη χώρα μα. Και αυτή ήταν η κύρια αιτία του κακού που μα βρήκε στην Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν όλε αυτέ οι πολιτικέ δυνάμει, οι οποίε μπορεί να είναι στην πρώην δεξιά, στην κεντροδεξιά, στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά, οι οποίε αντιμάχονται τον νεοφιλελευθερισμό. Ναι. Η νέα λοιπόν διαχωριστική γραμμή, γι' αυτό σα είπα ότι άλλαξαν τα πράγματα. Δεν άλλαξα εγώ, δεν άλλαξαμε εμεί. Mm -hmm, mm -hmm. Εγώ και άλλοι εκατομμύρια Έλληνε προφανώ μετατοπιστήκαμε διότι. Τα συμφέροντα αυτά τα οποία εμεί υποστηρίζαμε, έτσι, ε, άλλαξαν αυτοί που τα προστατεύουν. Δεν τα προστατεύει πια η παλιά σοσιαλδημοκρατία. Κακά τα ψέματα. Η αλήθεια είναι uh, ότι θέλαμε πολύ περισσότερο χρόνο για ναι, γιατί νιώθω μια ότι πολύ τώρα άναψε μια... η φωτιά και το ενδιαφέρον είναι μια σε μια πολύ αυτή την πολιτική και πρέπει μας να πουβέντα. πω, Μια και το συζητάμε και δεν θέλω να το, και με αυτό θα θα κλείσουμε, θα αριστηθώ, θα το, παραλείψω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας πολιτικός ο οποίος από τότε που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρθε στην Πρετανία Θεσσαλονίκης και μας υποστήριξε δύο φορές λέγοντα τι δίνοντα την πραγματική διάσταση του ζητήματο, λέγοντα ότι η Πρυτανία αυτή δεν είναι λαμόγια, είναι πολιτικέ οι απόψει που εκφράζουν. Γιατί τότε όποιο εξέφραζε άποψη εναντίον του νεοφιλελευθερισμού και εναντίον του νόμου Διαμαντοπούλου ήταν λαμόγιο. Μάλιστα. Ήταν απαταιώνα. Το έκανε γιατί ήθελε να κλέψει λεφτά. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξη Τσίπρα και είπε το αυτονόητο. Από τότε λοιπόν συνδέθηκα και πολιτικά με τον σημερινό Πρωθυπουργό, το λέω ανοιχτά και απερίφραστα, και με τον πολιτικό χώρο τον οποίο εκπροσωπεί, και πιστεύω σήμερα πραγματικά ότι η λύση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο θα έρθει από τις δυνάμεις οι οποίε εκπροσωπούν ένα μέτωπο απέναντι στον δεξιό φιλελευθερισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο σα αποσυμπιέζει ε, το να παίζετε κιθάρα, γιατί ξέρω ότι ε, γνωρίζετε. <laughs> Και τι καλλιτεχνικέ σα ανησυχίε σήμερα δεν καταφέραμε να τι αναδείξουμε. Όχι, είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον αλλά... μου την εποχή τη Πρετανία. Αλήθεια. <laughs> τι είναι λοιπόν... η τρόπο, αν αναρωτιέται ε... κανεί. Είχα βγάλει φωτογραφίε που έπαιζα κιθάρα προσπαθώντα να με παρουσιάσουν σε ένα γελίο άνθρωπο, ο οποίο είναι καραγκιόζη. Και... Καταλάβατε. Ό,τι μπορούσαν να πούν και να μου. κάνουν, τέξω. το έκαναν προκειμένου Εγώ να αποδείξουν. Εγώ θέλω να σα ότι... ευχαριστήσω πάρα πολύ και νομίζω ότι αναδείχθηκε και η ευαίσθητη πλευρά σα σήμερα σαν άνθρωπο. Άλλωστε έχει να κάνει με τι προσεγγίσει που κάνατε στην Ελλάδα. Κατάλαβα ρωτήσατε πολλού παλιού φίλου. Αυτό είναι, και λουπά, αυτό είναι αλήθεια. Αυτά που ξέρετε δεν τα ξέρει ο καθένα, είναι πράγματα που τα μοιράζομαι φίλου. Στο πειραματικό σχολείο <κυρίου> όπου. Ακατάληπτη η που δημιουργήσαμε στο πειραματικό σχολείο. Ακριβώ. Υπάρχουν ακόμη παιδιά... άνθρωποι που σα θυμούνται ε, για τι ηγετικέ τάσει που είχατε δεν ξέρω, ε, δείξει τότε, μιλώντα, <laughs> αρέσκοντα μάλλον να μιλάτε με πάρα πολλά παιδιά, ειδικότερα στο διάλειμμα Αυτό είναι η φίλη μου ακόμα και σήμερα, κυρία Ναγνοστήδου. Κάθε εβδομάδα βγαίνουμε Το και πίνουμε τσίπουρα αυτό. και τέτοια πράγματα ή κάνουμε λογοτεχνικές βραδιές ή τραγουδάμε μαζί κτλ. Και, και όχι μόνο οι συμμαθητές μου από την ίδια τάξη, αλλά και οι φίλοι και συμμαθητές από τις άλλες τάξεις, λίγο μεγαλύτερες, λίγο μικρότερες. Α πούμε, ο κουμπάρο μου και πιο κολλητό μου φίλο είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο από μένα, απόφυτο επίση του πειραματικού και καθηγητή σήμερα στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο. Εξακολουθώ ακατάλληλου δεσμού και ήταν ένα σχολείο το οποίο πραγματικά με, έτσι, με χαρακτήρισε. Σα καθόρισε. Με καθόρισε. Ναι. με δασκάλου λί... να όπω τον Χρήστο Τσολάκη. Για όνομα του με ένα φίλου. μοναδικό Φυσικά. δάσκαλο. Με ένα Φυσικά. μοναδικό δάσκαλο και όλου του άλλου δασκάλου. Να πω τον Νίκο τον Βαρμάζη, να πω τον Λεωνίδα τον Χαριτίδη, να πω τη Βάσο τον Κατλίδου. Μα καθόρισαν τη σκέψη μα, τον τρόπο που που ζούμε, που λειτουργούμε, που σκεπτόμαστε και του το χρωστάω αυτό το πράγμα. Και στο σχολείο μου και στου δασκάλου μου χρωστάω πάρα πολλά. Και χρωστάω είναι τη σκέψη. Αυτή η μου. ώρα για το μεγάλο ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ όμω και εγώ πάρα πολύ, κύριε Μιλόπουλε, που είσαστε σήμερα μαζί μα.